Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι ο άνθιμος Δημοσθένους 60 χρόνων από τη Λεμεσό, όταν χτυπήθηκε από βιτιοφόρο όχημα, στο βιτίο του οποίου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Το όχημα βρισκόταν σταθμένο σε σημείο του εργοταξίου Μοδίτης που βρίσκεται στο δρόμο Λεμεσουάλασσας. Η έκρηξη σημειώθηκε όντας το βιτίο, το οποίο περιείχε τσιμέντο, διοχετεύτηκε αέρας που σκοπό είχε τη δημιουργία πίεσης, με τη βοήθεια της οποίας το τσιμέντο θα διοχετευόταν στη μηχανή κατασκευής μπετών. Το βιτιοφόρο μετακινήθηκε απότομα με αποτέλεσμα να χτυπήσει βία τον άτυχο Δημοσθένους, ο οποίος στη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν πίσω από το όχημα. Άκουσα την έκρηξη και είδα το σκότος που το τσιμέντο. Και έτρεξα αμέσως, ήρθαν μπροστά, είδα τον συνάδελφο μου να τραβά τον κύριο Νάθιμον που ήταν κοντά στο αυτοκίνητο του και τον εβοήθησα, τραβήσαμε τον λίγο έξω, είδα όμως ότι ήταν πολλά χτυπημένος. Αμέσως έτρεξα, έπιασα το αυτοκίνητο μου, έφερα το δάμε κοντά και βάλαμε τον κύριο Νάθιμον μέσα